μετά θα πάω στο γιατρό. Γιατρός θα μείνει. Γιατρούς θα έχω σε λίγο. Ναι, αλλά... Είναι δυνατόν να μην αφήσω τον άνθρωπό μου εδώ. Ε, τον καρδιολόγο μου. Μισό λεπτό. Θα το κάνει για το σχόλιο τον καρδιολόγο. Κύριε Καμένα, πείτε μου κάτι. Φοβάστε τα γκάλο. Γιατί βλέπω τώρα προεκλογικό νόμο. Λέει για 2%. Έχετε απώλειες ως κόμμα. Έχετε γκάλο... μεγάλες απώλειες. Γιατί τα γκάλο που σας δείχνω. Τα γκάλο που φοβούνται εμάς. Στο 2,3%. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στα γκάλο. Το έχω πει ευθέως και στον πρόεδρό σας. Νομίζω ότι ευθυγραμμίζομαι μαζί του στην άποψη ότι δεν είναι και πολύ φερέγγια στην Ελλάδα μας τα γκάλοπ, αλλά από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν. Είναι μέσα στη ζωή μας. Και δείχνουν ότι έχετε μια δήλωση και ο κ. Γιακουμάτος, αν και δεν τη διασταύρωσα, ότι παραδέχτηκε ότι πληρωνόντουσαν κάποιες δημοσκοπήσεις. Ο κ. Γιακουμάτος έκανε μια δήλωση. Ναι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που κάνουν, οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις έχουν συγκεκριμένο σκοπό και ρόλο και φοβούνται τους ανεξάρτητους Έλληνες διότι έχουν δείξει μια συμπαγή ομάδα. Ναι, πάντα πριν από τις εκλογές εσείς συσπυρώνεστε. Μα και τώρα νομίζει ήταν... κανείς ότι είστε κλαπ ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, ας πούμε, ναι. Η Μασσαλία, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα κλαπ ποδοσφαιρικό που μαζεύεται παραμονές εκλογών, ας πούμε, και δεν χάνει κανέναν οπαδό, έτσι. Ναι. Μια χαρά, μια χαρά. Απλώς να πούμε λίγο για τα πράγματα αυτά που συζητάμε τώρα και πολύ γρήγορα. Ελπίζω η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη να μας φέρει το πρόγραμμα του ασφαλιστικού το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες. Γιατί τον κατηγορείτε τον Μητσοτάκη, είναι μνημονιακός? Δηλαδή, δηλαδή φέρατε ένα ασφαλιστικό αυτό το οποίο κατηγορούν όλοι χιλιάδες. Ναι. Ο Μητσοτάκης τι άλλο μπορεί να φέρει δηλαδή? Θα φέρει κάτι καλύτερο. Είπε. Τι να φέρει δηλαδή? Θα φέρει κάτι καλύτερο. Το μωρό τη Ρόσμαρη, τι να φέρει δηλαδή? Και από εκεί πέρα δεν έχουμε δει πρόταση και από κανένα άλλο κόμμα. Αυτό είναι επίσης λυπηρό. Ναι. Θα έπρεπε να υπάρχουν προτάσεις από όλα τα κόμματα. Δεν έχει κανένα στο δισκοπότηρο το μαγικό, ούτε τη μαγική λύση. Εγώ το βλέπω καθαρά χρηματοοικονομικά και μακροοικονομικά. Βλέποντας τα νούμερα, τώρα έχω και απόρριτα, δεν μπορώ να τα δείξω όλα. Το τι δίνουμε το χρόνο, το τι δεν δίνουμε το χρόνο με εφάπαξ και όλα αυτά. Είναι ένα σύστημα κατεστραμμένο. Πρέπει να δώσουμε μια λύση. Και είναι εθνικό το ζήτημα, δεν είναι ως κόμματος και γι' αυτό θα πρέπει όλα τα κόμματα να συνεισφέρουν και να εισφέρουν σε αυτή τη συζήτηση. Από εκεί και πέρα, ελπίζω τις επόμενες ημέρες να έρθουν τα προγράμματα, να τα βάλουμε κάτω, να βρούμε μια λύση όλοι μαζί για το καλό της πατρίδας. Και σιγά σιγά όλοι μαζί το καλοκαίρι. Μ' άρεσε που λέτε, δηλαδή με την έννοια. Μ' άρεσε. Δηλαδή έχει μια ειδησιογραφία μέσα του, ένα σπέρμα ειδησιογραφία. Δηλαδή ότι να κάτσουμε όλοι μαζί, ρε παιδί μου, να δούμε. Τα δισεκατομμύρια επιχορηγήσεων. Να δούμε πώς θα πτωχεύσουν ακόμα στην Ελλάδα για να δούμε αν θα είναι πιο λίγοι ή πιο πολλοί. Μία ερώτηση μόνο. Πρέπει. Ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι αυτό που προτείναμε είναι κάτι ο απόλυτα. Καθηγητής λέτε με τα μαλάκια. Ναι. Είπε ότι είναι κάτι απόλυτα αριστερό. Ναι. Εσείς με την ιδεολογία σας πώς ταυτίζεστε με αυτό το απόλυτα αριστερό? Εμείς είμαστε με το γύψο, θυμάστε το διαφημιστικό τώρα. Εμείς έχουμε, κρατάμε λίγο τα μπόσικα εκεί που πρέπει και πρέπει να κρατάμε λίγο διότι είμαστε αστεί. Δεν κρύβουμε και εγώ, το είπα και πριν χαρτολογώντας ότι είμαι δεξιός, γιατί είμαι. Είμαι της επιχειρηματικότητας, όμως και έρχομαι από τις επιχειρήσεις και πρέπει να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Το ζήτημα είναι ότι δεν πρέπει να πειραχτούν, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν, οι συντάξεις. Έχουμε δει την καταστροφή που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Και όταν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ έχουν κάνει μέτρα 58 δις σε 5 χρόνια, μέτρα 58 δις. Δεν μπορούμε παρά να βρούμε μια λύση όλοι μαζί. Τώρα δεν θέλω να συζητήσουμε με το Πασόκ, το οποίο μας έχει βάλει στο κουβά από το Σιμίτι, από το μετοχοδάνεια του κυρίου Παπαδήμου, μας τον έφερε και πρωθυπουργό. Και με το ΓΑΠ και να κάνω και μια αποκάλυψη, κύριε Δράγκα, στην εκπομπή σας. Όσες αποκαλύψεις. Σας κάνω άλλη μια αποκάλυψη. Έχω ακούσει ότι θα έρθουν δικογραφίες για τον κύριο Παπανδρέου στη Βουλή. Τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Έχει καταδικαστεί μια φορά ο κύριος Καμένος ο πρόεδρος. Για τη Βουλή, λέω. Θα έχει και δικογραφίες. Για τη Βουλή, λέω. Ποιο φέρνει δικογραφίες? Εισαγγελίες έχω ακούσει. Για τη Βουλή, λέω. Δεν λέω ότι του πέρα κάποιο δικογραφίες. Τι δικογραφίες είναι αυτές για τον Παπανδρέου? Θα δούμε αυτή τη βδομάδα. Θα δούμε αυτή τη βδομάδα. Δεν γνωρίζω γιατί είναι απόλυτα. Στη συκοφαντία οι ανεξάρτητες Έλληνες έχετε πάρει. Μιλάω για δικογραφία στη Βουλή, αγαπητέ μου. Δεν μιλάω για δικογραφία. Όταν θα έρθει, είπατε έχει πληροφορία. Εντάξει, εγώ έχω κάνει και μία αίτηση στη Βουλή να, να πάρω το δικογραφείο. Η κυβέρνηση θα παίξει μπάλα κόντρα Μητσοτάκη. Ορίστε. Δηλαδή η κυβέρνηση θα έχει σύγκρουση με τον Μητσοτάκη. Δεν είμαστε, προσωπικά δεν είμαι συγκρουσιακό τύπο, αλλά θα ήθελα να πει Μητσοτάκη. Όχι. Λέω, γι' αυτό γιατί... είπα να παίξετε μπάλα. Δεν το συμπαθώ πολιτικά. Περιμένω από αυτόν, τόσο στην Επιτροπή για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις, να είναι παρόν και να κάνει αυτό που πρέπει σαν Νέα Δημοκρατία. Στο δικαστήριο της Ζήμενης που έχω εδώ πέρα, όλους τους ανθρώπους που εγκαλούνται από το πλημελιωδικείο, έχω τρεις σελίδες που εγκαλούνται έτσι, από τη Ζήμενη. Να το δω, γιατί πετάτε έτσι κάτι. Έχω όλα τα ονόματα του πλημελιωδικείου, της Ζήμενης. Επίσης, έγινε σοβαρότατο θέμα με τη Volkswagen, το οποίο το έχω θέσει τον κύριο Σπρίτζη.
ελέγχοντας εγώ την κυβέρνηση. Αυτή δεν θα έρθει κανένα, είναι Γερμανοί. Είναι και πίσω, έχει Έλληνες, έχει πάρα πολλούς. Ναι, αλλά οι Γερμανοί δεν θα έρθει κανένα. Εδώ τώρα πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν θα έρθει, θα πρέπει να βρείτε μια λύση. Αφού δεν θα έρθει κανένα. Με τη Siemens να έρθουν οι άνθρωποι τη Siemens. Είναι τυχαίο που είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κληθεί για να καταθέσουν. Και μένει και το θέμα τη Volkswagen με του Γερμανού, το οποίο είναι τεράστιο. Είναι 10.000 αυτοκίνητα περίπου που έχουν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Έχω φέρει τον κύριο Σπίτζη στη Βουλή σε κυβερνοβουλευτικό έλεγχο να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Δεν θα αρκεστούμε σε μια δήλωση ότι θα κοιτάξουμε να φτιάξουμε τα αυτοκίνητα. Εδώ έχει γίνει τεράστια παρεμβατολογική ζημία στο κράτος και απάτη κατά του δημόσιου. Άρα πρέπει να εκκινήσουμε διαδικασίες και να πάρουμε τα χρήματα από τους Γερμανούς και θα πρέπει όλη η κυβέρνηση, όλα τα κόμματα της Βουλής να είναι μαζί. Να μην είναι κανένας απέναντι. Κύριε Μιχαλοιανάκη. Ο λόγος εσάς.